Σε καθεστώς τρόμου δηλώνουν πως ζουν οι κάτοικοι των απομονωμένων χωριών της Κορινθίας, καθώς ο συνδυασμός της αυξημένης εγκληματικότητας και της περιορισμένης αστυνόμευσης των περιοχών αυτών τους έχει κάνει να φοβούνται μέχρι και να κοιμηθούν. Οι κάτοικοι φαίνεται να είναι πλέον στα πρόθυρα να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους, καθώς μέρα παραμέρα σχεδόν ληστές χωρίς έλεος χτυπούν, ληστεύουν και απειλούν συγχωριανούς τους. Ληστείες βράδυ παραβράδυ. Έχουν γίνει αδίστακτοι, μπαίνουν μέσα στα σπίτια, χτυπάνε ανθρώπους, κλέβουνε, ληστεύουνε, βγάζουν όπλα, τρομοκρατούν τον κόσμο. Γι' αυτό θα θέλαμε να παρακαλέσουμε την πολιτεία όχι να κάνει κάτι από τα συνήθη που ακούμε όλο τον καιρό. Κάποτε λέγανε ότι θέλουν να πατάξουν τους αριστερούς και είχαν κάνει ιδιώνυμο αδίκημα. Να παρακαλέσουμε τον κύριο Υπουργό Δικαιοσύνης το αδίκημα της ληστείας που μπαίνει στο σπίτι να έχει μια ξεχωριστή μεταχείριση, ώστε ο καθένας να ξέρει, έστω έναν στους 10% που θα πιάσουν, να ξέρει εκ των προτέρων ποιες είναι οι συνέπειες. Οι συνέπειες να είναι βαρύτατες. Καθημερινά έχει ληστείες εδώ. Καθημερινά έχει ληστείες εδώ πέρα και... Μάθαμε ότι μπήκανε στα σπίτια και χτυπήσαν κιόλας. Μπήκανε στα σπίτια και πέραν από αυτό απειλήσανε τους ανθρώπους με όπλα. Ο δε παρά βρισκόμενος στο απέναντι σπίτι που επιχείρησε να βγει να δει, του κάνανε με το όπλο να μπει μέσα. Αυτό συνεχίζεται και είναι η μόνιμη φοβία των κατοίκων και των οικογενειών σε όλη την περιφέρεια και στο χωριό μας ιδιαίτερα. Καθημερινά γίνονται ληστείες. Μπαίνουν μέσα σπίτια, απειλούνε. Απειλούνε με τα πιστόλια. Εντάξει, τώρα δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν έχει γίνει τίποτα. Αστυνόμευση δεν υπάρχει. Λίγα πράγματα. Εντάξει, άμα την πάρεις τηλέφωνο θα έρθει. Δεν την πάρεις, δεν έρχεται. Στο έλεος του Θεού. Ο Παναγιώτης είναι σε χρημότητα. Χρειάζεται αστυνόμευση, χρειάζεται. Αστυνόμευση πρέπει να... Αλλά και δύο μισθόντοφα. Στα εξαμήνια έχουν βάλει ιδιωτική security. Μπορείς να βάλει και εσύ εδώ. Θα πληρώσετε όλοι κάποια στιγμή, ησυχάστε. Δεν υπάρχουν λεφτά για ιδιωτική από ό,τι πιστεύω εγώ. Εδώ είναι οι πιο πολλοί αγρότες. Και το χωριό είναι μικρό. Και το χωριό είναι μικρό. Εντάξει. Εγώ πιστεύω κάποτε θα πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας εμείς. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Η κατάσταση είναι σε τέτοια καταστροφή το χωριό έχει υποστεί με τις πεψές που δεν μπορούμε να κοιμηθούμε καθόλου. Έχουμε χαλάσει πάρα πολλά χρήματα και για την προστασία των σπιτιών μας και για τον ίδιο τον εαυτό μας. Σηκώμα το πρωί 4,5 ώρα, 5 να πάμε στη λαϊκή αγορά και ανάβουμε τα φώτα μία ώρα νωρίτερα για να μπορέσουμε να ελέγξουμε το χώρο γύρω. Ας ευελπιστούμε ότι η πολιτεία θα σκύψει το πρόβλημά μας, διότι θα πάρουμε μόνοι μας και τα όπλα για να προστατεύσουμε πρώτα τον εαυτό μας και μετά το χωριό. Μπαίνουμε στα σπίτια. Μπαίνουμε στα σπίτια. Μπαίνουμε στα σπίτια. Έχουν γίνει τόσο βάρβαροι που δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα βρεθούμε. Όταν κοιμάται ο άνθρωπος, δεν ξέρει κανένας πώς θα ενεργήσει. Γιατί όταν είσαι σε... βρεις την ώρα στην εργασία, μπορείς να αντιδράσεις διαφορετικά. Όταν σου μπει μέσα στο σπίτι, πρόσφατα είχαμε ένα περιστατικό εδώ, τα σκυλιά γάβγησαν, βγήκε το παιδί έξω να δει τι γίνεται, το χτυπήσανε και περπατάνε το παιδί μέσα στο σπίτι, αιμόφυρτο. Βγήκε ο πατέρας και βλέπει το παιδί του κάτω, μέσα στο σπίτι του, αιμόφυρτο, πήρε την καραμπίνα. Τι θα γινόταν εκεί την ώρα. Για αυτόν τον λόγο ζητάμε την προστασία της πολιτείας, όσο μπορούμε να μας καλύψει, διότι θα έχουμε τεράστια προβλήματα. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουμε.